Σύγχρονοι ασκητές. Μια εκπομπή μαρτυρία του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως που μας παρουσιάζει σύγχρονες μορφές πίστεως, σιωπής και ασκήσεως. Σύγχρονοι ασκητές. Ο βίος, οι διδαχές και η απλότητα των σύγχρονων ασκητών πατέρων στην σημερινή κοινωνία της βουής, των απαιτήσεων και των προβλημάτων. Επιμέλεια Απόστολος Καπουδάκης. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή «Σύγχρονοι ασκητές». Στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση θα συνεχίσουμε την αναφορά μας στην ιερή προσωπικότητα του μακαριστού, γέροντος Τιμοθέου Τζανίτου Πνευματικού. Ο θάνατος είναι πικρός. Είναι πικρός για όλους τους ανθρώπους, διότι είναι ο καρπός της παρακοής. Μόνον οι Άγιοι του Θεού, αυτοί δεν τρέμουν, δεν φοβούνται το θάνατο, διότι η κεκαθαρμένη, πεφωτισμένη και τεθεωμένη καρδιά τους, τους πληροφορεί ότι θα μεταβούν εκ του θανάτου εις την ζωήν, την όντως ζωή, τον Χριστό. Και ο πατήρ Τιμόθεος δεν φοβόταν τον θάνατο. Είχε ήδη πεθάνει πολλές φορές και είχε αναστηθεί. Δύο πράγματα μόνον του αναχέτιζαν κάπως την ορμή, τον κρατούσαν στη γη. Η μεγάλη του αγάπη για τα πνευματικά του παιδιά και η βαθιά του ταπείνωση. Αγαπούσε πολύ τα πνευματικά του παιδιά και λυπόταν να τα αφήσει ορφανά μέσα στην κοιλάδα του κλαθμόνος αυτής της γης, μέσα στον κυκαιώνα των πειρασμών της ζωής αυτής. Λυπόταν τα παιδιά του. Πολλές φορές, στις μεγάλες δοκιμασίες των ασθενειών του, όταν έβλεπε ότι η ζωή του τελειώνει, έλεγε με πόνο «Δεν με νοιάζει που θα πεθάνω, έτσι κι αλλιώς κάποτε θα πεθάνω. Αν πάω και κοντά στον Χριστό, τι άλλο θέλω, αλλά λυπάμαι που θα σας αφήσω χωρίς να σας έχω βάλει ακόμα σε μία σειρά. Δεν πρόλαβα. Θα ήθελα να ζήσω ακόμα λίγο, να σας βοηθήσω ακόμα, αλλά πάλι όπως θέλει ο Θεός». Μας θυμίζει ο γέροντας το λόγο του Αποστόλου Παύλου. «Εμί γάρ το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Ή δε το ζήν εν σαρκή, τούτο μη καρπός έργου. Και τι ερίσομαι ου γνωρίζω. Συνέχομαι δε εκ των δύο, την επιθυμίαν έχων, εις το αναλύσε και συν Χριστό είναι. Πολλό γάρ μάλλον κρίσον, το δε επιμένειν με εν τη σαρκή αναγκαιότερον διημάς». Ακόμα, η βαθιά του ταπείνωση, το αίσθημα της αναξιότητος και αμαρτωλότητος που πάντοτε τον συνείχε, τον έκανε να ζητά ακόμα λίγη παράταση ζωής. Οι αδελφές, αμέτρητες φορές, ειδικά τις ώρες των μεγάλων οδυνών και ταλαιπωριών του, τον άκουγαν να λέει με συντριβή, με πόνο ψυχής και θέρμη μεγάλη. «Θεέ μου, ας πεθάνω με τα βάσανα που έχω, τι την θέλω τη ζωή. Όμως, ήθελα τώρα που άνοιξαν τα μάτια μου να ζήσω, για να σε ευχαριστήσω που έκλεινες ουρανούς και κατέβεις και εκένωσες σε αυτόν και σταυρώθηκες για μένα τον ελεηνό που τόσα έκανα μακράν σου. Ήθελα να ζήσω για να σε δοξάζω, να σε λατρεύω όπως μπορώ, με όποιο τρόπο μπορώ». Όσο περνούσε ο καιρός, ο γέροντας έπαιρνε όλο και περισσότερα μηνύματα και ετοιμαζόταν για την αναχώρηση. Στις 8 Φεβρουαρίου του 1989, ξημερώματα, εορτή του Αγίου Θεοδόρου του Στρατιλάτου, μετά από έντονη προσευχή, είχε δει στον ύπνο του ότι βρισκόταν στο χωριό του, σε ένα παρεκκλήσι του Αγίου Αντωνίου, μαζί με την ηγουμένη. Ήταν νύχτα, αλλά είχε ένα φως παράξενο, πολύ δυνατότερο από το φως της σελήνης. Ξαφνικά, χτύπησε η καμπάνα της Παναγίας κάτω στο χωριό, πολύ δυνατά. Η ηγουμένη γύρισε και είπε στο γέροντα: «Πολύ δυνατό χτύπο είχε αυτή η καμπάνα. Θα ακούστηκε από όλα τα γύρω χωριά». Μόλις σταμάτησε η καμπάνα του χωριού, ακούστηκε μία ανδρική φωνή από τον τρούλο της εκκλησίας να λέει δυνατά και αργά τρεις φορές: «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς». Όταν ο γέροντας διηγήθηκε το όνειρο αυτό στις αδελφές, πρόσθεσε: «Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι θα πεθάνω ή σε τρεις μέρες
ή σε 3 εβδομάδες, ή σε 3 μήνες, ή σε 3 χρόνια. Και πράγματι, μετά ακριβώς 3 χρόνια, την ημέρα αυτή του έκαναν οι αδελφές τα 40. Στις 16 Μαρτίου του 1990, επέτειον ημέρα της χειροτονίας του σε πρεσβύτερο, άκουσε εν ώρα προσευχής, σαν σε έκσταση, να διαβάζει κάποιος με έντονη φωνή το Ευαγγέλιο. «Εύδουλε αγαθέ και πιστέ, επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω, εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου σου». Μετά τον πήρε λίγο ο ύπνος και βρέθηκε σε μία εκκλησία όπου ένας παπάς διάβαζε το Ευαγγέλιο της Αναλήψεως. Ο μέ νουν Κύριος μετά το λαλήσε αυτής ανελήφθη εις των ουρανών. Στις 31 Δεκεμβρίου ξαναείδε το ίδιο πάλι και ξανά λίγο πριν την κοίμησή του προς το τέλος του 1991. Τον ίδιο χρόνο είδε ότι ανέβαινε ένα ανηφορικό μονοπάτι. Στην κορυφή βρισκόταν ο εσταυρωμένος και δίπλα ένα σπιτάκι που ήταν δικό του. Μετά από λίγο καιρό, λίγο πριν κοιμηθεί, είδε ότι έφτασε στην κορυφή και άγγιξε, προσκύνησε τον εσταυρωμένο. Όταν ο γέροντας διηγήθηκε το τελευταίο αυτό όραμα στις αδελφές, μόνος του πρόσθεσε. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει τετέλεστε, ότι τελείωσα, ότι ήρθε το τέλος. Παρ' όλα αυτά, οι αδελφές δεν ήθελαν να πιστέψουν ότι θα έχαναν τον πνευματικό τους πατέρα από κοντά τους. Ίσως και επειδή επί 6,5 χρόνια είχαν συνηθίσει να βλέπουν το γέροντα συνεχώς να πεθαίνει και να ανασταίνεται, δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν ότι θα τους έφευγε. Κι όμως ο γέροντας προσπάθησε με πολύ αγάπη και διακριτικότητα να τις προετοιμάσει. Έτσι, στην αδελφή που τον διακονούσε, είπε: «Θα φύγω. Δεν μπορώ να μείνω άλλο. Τίποτα δεν με κρατάει πια εδώ». Σε άλλη αδελφή που άσπριζε παραμονή Χριστουγέννων, είπε: «Ασπρίζεις?» «Ναι, πάτερ. Τώρα τα Χριστούγεννα θα έχουμε και κόσμο». «Όχι, την Πρωτοχρονιά θα έχετε κόσμο». «Μα την Πρωτοχρονιά ποτέ δεν έχουμε. Φέτος θα έχετε πολύ, πολύ κόσμο την Πρωτοχρονιά». Και πράγματι, λόγω της κηδείας του γέροντα, μαζεύτηκε πάρα πολύ κόσμο στην παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Στις 11 Δεκεμβρίου του 1991, ομολόγησε στη γερόντισσα: «Αρκετές βραδιές έως τώρα, ενώ έχω τα μάτια μου κλειστά, φαίνεται ένα φως λευκό. Ανοίγω τα μάτια μου και είναι το κελί μου γεμάτο φως που μου δίνει χαρά, αγαλίαση και ειρήνη». Σε άλλες αδελφές παραπονιόταν: «Δεν μ' αφήνουν αυτοί οι δαίμονες καθόλου ήσυχο. Άλλος κάθεται στα πόδια μου, άλλος στα γόνατά μου. Χτυπούν τα τζάμια, την πόρτα. Με απειλούν ότι δεν θα μ' αφήσουν να κοινωνήσω, γιατί θα μου φέρουν κολικό χολής ή τάση προς εμετό. Πολύ πόλεμο και ταραχή μου κάνει τώρα τελευταία ο Σατανάς, μα δεν ξέρω γιατί». Και βέβαια, ο γέροντας ασφαλώς γνώριζε το γιατί, αλλά τα έλεγε αυτά για να προετοιμάσει τις αδελφές για τον επικείμενο χωρισμό. Διότι πολλές φορές τους είχε πει ότι όταν πλησιάζει η έξοδος της ψυχής του ανθρώπου, οι δαίμονες εντείνουν τις προσπάθειές τους μήπως και τον ρίξουν. Σε κάποια αδελφή που την δέχθηκε για εξομολόγηση στις 17 Δεκεμβρίου, ήταν περισσότερο αποκαλυπτικός. Όταν η αδελφή του είπε: «Γέροντα, φοβάμαι πολύ, έχω έτσι ένα προαίσθημα ότι θα φύγετε σύντομα», εκείνος απάντησε: «Έτσι λέω κι εγώ, από τις πληροφορίες που παίρνω, ότι θα φύγω γρήγορα». Εξάλλου και ο πατήρ Πορφύριος, ο οποίος είχε κοιμηθεί στις 2 Δεκεμβρίου, μου το είχε πει ότι συμπορευόμεθα προς τον ουρανό και θα τελειώσουμε μαζί. Εν συνεχεία, ο γέροντας της έδωσε πολλές οδηγίες και συμβουλές. Στο τέλος, η αδελφή είδε το πρόσωπό του να αλλοιώνεται, να γίνεται διάφανο, εξαστράπτον. Πολλές φορές οι αδελφές, αλλά και πολλοί λαϊκοί, είχαν δει αλλοιωμένο το πρόσωπο του γέροντα. Αυτό όμως που αντίκρισε τότε η αδελφή ήταν κάτι πολύ διαφορετικό που δεν εξηγείται με λόγια. Σηκώθηκε τότε και έπεσε στα πόδια του και ο γέροντας είπε: «Όχι, όχι παιδί μου εμένα, τον Χριστό να προσκυνάς. Εγώ είμαι μία βρώμα, μία δυσοδεία, εσύ είσαι πολύ καλύτερη από μένα». Αφού ο γέροντας της διάβασε συγχωρετική ευχή,
Η αδελφή, συγκλονισμένη με κλάματα, του είπε: «Γέροντα, όταν θα έχω ανάγκη, πάλι θα έρχομαι. Θα έρχεσαι στον τάφο μου τότε. Στο μνήμα θα έρχεσαι και θα λες τα προβλήματά σου. Και μετά, πηγαίνοντας στο κελί σου, εκεί θα σου έρθουν οι λύσεις. Ή μέσα σου θα τις βρεις, ή θα σου παρουσιαστεί ο πνευματικός καθύπνων, ή και στην πραγματικότητα θα τον δεις και θα σου δώσει τις λύσεις στο πρόβλημά σου». Όσο περνούσαν οι μέρες και σήμωνε το τέλος της επιγείου πορείας του, ο γέροντας όλο και προετοίμαζε και προετοιμαζόταν. Ανέτειλε και η τελευταία μέρα, 29 Δεκεμβρίου του 1991, ημέρα Κυριακή. Η κατάσταση της υγείας του γέροντα είχε επιδεινωθεί και δεν του επέτρεπε να έρχεται πια στην εκκλησία για τη Θεία Λειτουργία. Τελευταία φορά είχε έρθει τα Χριστούγεννα με πολύ κόπο και νονούσε όμως στο κελί του, και αυτή τη φορά, την τελευταία, κοινώνησε μόνος του. Από πολύ καιρό κοινωνούσε και στην εκκλησία, ακόμα όταν ερχόταν, όπως οι λαϊκοί, στην ωραία πύλη από το χέρι του ιερέως, που το ασπαζόταν πιο μπροστά με πολύ ευλάβεια και ταπείνωση, μόλο που συνήθως ήταν πνευματικά του παιδιά. Την τελευταία όμως επιγής κοινωνία του την έκανε μόνος του σαν ιερέας. Όλη την μέρα ήταν βυθισμένος στην προσευχή. Δεν έφαγε σχεδόν τίποτε. Το βράδυ, στις 5:30, πέρασε η γερόντισσα από το κελί του και τον ρώτησε αν θα τους έκανε σύναξη. «Θέλετε?» «Εμείς, γέροντα, θέλουμε, αλλά δεν ξέρουμε αν μπορείτε». «Είναι καμιά άρρωστη?» «Όχι. Τότε να έρθετε στις 8:30». Έτσι, οι αδελφές όλες μαζεύτηκαν στο μικρό και απέριτο κελάκι του γέροντα. Τους μίλησε από τις 8:30 έως τις 11 παρατέταρτο. Στην αρχή δυσκολεύτηκε. Η φωνή του ήταν σπασμένη. Γρήγορα όμως το ξεπέρασε και μιλούσε με πολλή διάθεση, ζέων το πνεύματι. Εκείνη η σύναξη, η τελευταία επί της γης, θα μείνει αξέχαστη σε όλες τις αδελφές. Ο γέροντας μίλησε για τη γέννηση του Χριστού, το επίκαιρο θέμα. Όμως, η ομιλία του πήρε άλλο παλμό, άλλο ύψος, βάθος και πλάτος που ανέβασε τις αδελφές έως τον ουρανό. Τις εριάνισε στα άρρητα κάλλη του Παραδείσου, τις κατέβασε έως τα βάθη του Άδη, γεύτηκαν την πικρία της κολάσεως, αντίκρισαν την οδόν της μετανοίας, θαμπόθηκαν στο φως του Χριστού, γλυκάθηκαν στην αγάπη του νηφίου, προσκύνησαν τον Υιό της Παρθένου, δοκίμασαν την χαρά των αγγέλων, δάκρυσαν στην αχαριστία του ανθρώπου, εφράνθηκαν στην σπλαχνία του Δεσπότου. Μέσα στο στενόχωρο το φτωχό κελάκι του γέροντα χώρεσε όλος ο ουρανός, η αιωνιότητα, η αγάπη του Θεού. Ο γέροντας φεύγει, εκδημεί του σώματος και ενδημεί εν το Θεό. Όσο μιλάει, ή μάλλον θεολογεί, θεοδρομεί, το βλέμμα του διαπεραστικό, όλο φως, σαν αστραπή, όλο στοργή σαν ακτίνα του ήλιου, αγκαλιάζει τα πνευματικά του παιδιά, τα αποχαιρετά ένα-ένα. Πολλές αδελφές απόρρισαν που ο γέροντας εκείνη τη βραδιά τις κοίταξε έτσι έντονα, μία-μία, γιατί ποτέ πριν δεν το είχε κάνει. Εκείνος όμως έτσι αποχαιρετούσε, έδινε τον τελευταίο ασπασμόν εν πνεύματι Αγίο στην πνευματική πείμνη του, που τόσο αγάπησε εν Χριστώ και τόσο μόχθησε για αυτήν, συσταυρούμενος το Χριστό. Τα τελευταία του λόγια ήταν και αυτά νουθεσίες: «Μετά από λίγο θα ήμεθα ενώπιον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του Κριτού ζώντων και τεθνεώτων. Ας αγωνιστούμε με κάθε τρόπο να κερδίσουμε την ζωή την οποία έφερε, την μακαριότητα που έφερε στον κόσμο. Να ακούσουμε από αυτόν το «Δεύτε η ευλογημένη του Πατρός μου» ή «Εύδουλε αγαθέ και πιστέ, επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω». Και θα το πει αυτό σε εκείνους οι οποίοι ύφξησαν και διπλασίαζαν το τάλαντό τους. Η προσευχή είναι το παν, είναι το κλειδί που ανοίγει την Βασιλεία των Ουρανών, αλλά η προσευχή, η οποία λέγεται νοερά ησυχαστική προσευχή. Έλεγε πάλι, η μετάνοια σώζει, αλλά πρέπει κανείς να ακολουθήσει την εσωτερική ειλικρινή μετάνοια. Εμείς τώρα, εδώ πέρα ως μοναχοί, θα πρέπει να ακολουθούμε αυτή τη γραμμή. Εμείς θα κάνουμε πόλεμο εναντίον των λογισμών.
θα παλέψουμε με τους λογισμούς. Μάθετε τον τρόπο του Χριστού και τον τόπο του Χριστού. Ακολουθήστε τον και ο Θεός θα είναι πλησίον σας. Η Παναγία Μητέρα θα σας σκεπάζει. Η Άγιοι Θεόδωροι θα είναι σκέπη και προστασία σας. Και ζητάτε συνεχώς να σας δίδει ο Θεός. Αλλά αγωνίζεστε να μην εκτελείτε ποτέ το θέλημά σας. Έχετε μεγάλη και αγαθή μερίδα. Προσέξτε την, γιατί στην μερίδα αυτήν και στον δρόμο αυτόν που πορεύεστε υπάρχουν παράδρομα και σκοντώματα, πολλά και αγκάθια, πάρα πολλά. Μην αφήσετε να ματώσουν τα πόδια σας στα αγκάθια. Ακολουθήστε την ευθείαν οδό του Κυρίου, τον δρόμο του Χριστού. Αυτή θα σας σώσει, αυτή θα σας ελεήσει, αυτή θα σας βοηθήσει, αυτή θα σας οδηγήσει στο φως του ανέσπερον, αυτή θα σας οδηγήσει στη σωστή πνευματική πορεία προς τον Θεόν. Μην φρονείτε τα επί της γης, αλλά τα εν το ουρανό. Μην ζητείτε τα της γης, αλλά τα του ουρανού. Ο μοναχός πρέπει να αρέσει μόνο το Κυρίο, πουθενά άλλου. Μη σας νοιάζει αν δεν αρέσετε στους ανθρώπους. Ο βίος μας είναι τελείως διαφορετικός από των ανθρώπων. Το κάθισμά μας τελείως διαφορετικό. Εμάς η ζωή μας για τους ανθρώπους είναι άγνωστη. Πρέπει να βρίσκονται και άνθρωποι να μας υβρίζουν, να λένε πως είμαστε εσκοτισμένοι. Να μας λένε, να σας φωτίσει ο Θεός. Να μας λένε κουζουλούς και τρελούς. Διότι, αν δεν πάθουμε την μέθην εκείνη και την τρέλα εκείνη την πνευματική, δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στο ιερό εκείνο τέμενος που λέγεται Παράδεισος. Διότι εκεί μπαίνουν μόνο οι τρελοί κατά Χριστόν. Διότι όλοι εκείνοι οι οποίοι ερωτεύθηκαν τον Χριστό έγιναν τρελοί για τον κόσμο. Ο Θεός θέλει θυσίες από μας και η θυσία μας πρέπει να φτάνει μέχρι τον θάνατον. Να το ξέρετε, όποιος φοβάται τον θάνατον, χριστιανός δεν λογίζεται. Ο Χριστός πεθαίνει ανα πάσα στιγμήν. Αγωνιστείτε, σας παρακαλώ, μην χάσουμε αυτά που έφερε ο Χριστός στη γη. Τα δώρα αυτά τα μεγάλα. Κρίμα να μην μπορεί ο άνθρωπος να κατανοήσει το μεγαλείο αυτό που τον περιμένει, μεγαλείον άφθαστον, ασύλληπτον, και να ξέρουμε ότι είναι αιώνιος μια τέτοια κατάσταση. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματα σου, αλληλούια. Εμεμπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμίσε, τα κρίματα σου εν παντί καιρό, αλληλούια. Με το κόσ εγώ είμαι, πάντων των φοβουμένων σε, και των φύλαξων τα σέντονα σου, αλληλούια. Όσα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νη και αη και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εκείνη τη βραδιά, την τελευταία, δεν χόρτενε να νουθετεί, να προτρέπει τις αδελφές. Οι ώρες περνούσαν. Όταν στις 11 παρατέταρτο είπε το διευχόν και απέλυσε τις αδελφές, έδωσε σε κάθε μία χωριστά την ευχή του, ενώ άλλες φορές το απέφευγε, δεν έδινε το χέρι του. Εκείνη όμως τη φορά τον ασπάστηκαν όλες οι αδελφές. Όλες πήραν την ευχή του την τελευταία. Την ώρα που έφευγαν, η τελευταία του προτροπή ήταν «Όσο μπορείτε σιωπή και προσευχή, σιωπή και προσευχή, ασκήστε στα δύο αυτά, θα κερδίσετε πολύ, την σιωπή της καρδιάς, την ησυχία της καρδιάς, στο καλό τώρα, και μην χάνετε τον Χριστόν πάντοτε στα μάτια σας». Οι αδελφές έφυγαν, η γερόντισσα έμεινε ακόμα λίγο,
Στις 12 παρά 25 έφυγε. Τα τελευταία λόγια του γέροντα ήταν «Αν θέλεις τη σωτηρία σου, να αφήσεις τις πολλές δουλειές και να ασχοληθείς με την ευχή». Η αδελφή που τον διακονούσε έφυγε 12 παρατέταρτο. Ο γέροντας της είπε «Να ασχοληθείς με την ευχή, για να γίνεις σοφή». Το πρωί, 30 Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, η αδελφή πήγε κατά την παραγγελία του γέροντα στις 8 το πρωί στο κελί του. Άνοιξε σιγά σιγά την πόρτα, τον είδε ξαπλωμένο και έφυγε. Αυτό επαναλήφθηκε 3 φορές. Νόμιζε ότι κοιμόταν. Την τελευταία φορά, στις 9 και 4, ανήσυχη, του μίλησε και δεν πήρε απάντηση. Οπότε μπήκε μέσα στο κελί, πλησίασε και είδε ότι ο γέροντας είχε κοιμηθεί. Τότε θυμήθηκε τα λόγια που τους είχε πει κάποτε. «Θα έρθεις ένα πρωινό στο κελί μου και θα μου μιλάς, αλλά εγώ δεν θα σου μιλώ, γιατί θα είμαι πεθαμένος». Είχε κοιμηθεί μόνος, χωρίς την ανθρώπινη συμπαράσταση, όπως το είχε ζητήσει κάποτε σε ένα τροπάριο που συνέθεσε. «Εν τη ημέρα Παρθένε, τη του θανάτου μου, τη φοβερά εκείνη, σύ παράστη θυμώνη, βοήθεια εν ώρα του χωρισμού, εκ του αθλίου μου σώματος και της ψυχής μου την άνοδον, ασφαλή εκ των δαιμόνων διαφύλαξον». Πράγματι, με μόνη της Παρθένου που αγαπούσε τόσο πολύ τη συμπαράσταση, πέρασε την αγωνία του χωρισμού της ψυχής εκ του σώματος. Είχε οσιακό τέλος. Ήταν ξαπλωμένος στο ασκητικό του κρεβάτι σε στάση οσιακή. Είχε σχηματίσει μόνος του το σώμα του προς ενταφιασμόν. Το κεφάλι ήταν ελαφρά γυρισμένο προς το μέρος της καρδιάς. Τα χέρια σταυρωμένα πάνω στο στήθος κάτω από τις κουβέρτες και τα μάτια μισάνυχτα κοίταγαν απέναντι, ψηλά, στην εικόνα του Χριστού. Στην άκρη των χιλιών του υπήρχε λίγο ξηραμένο αίμα και λίγο σαφρός, πράγμα που έκανε γνωστή την αιτία της κοιμήσεώς του, πνευμονικό είδημα. Το είχε άλλωστε προειπεί με ποιο τρόπο θα έφευγε από τη ζωή, όταν είχε περάσει μία δυνατή κρίση την εποχή που του είχαν κοπεί τα πνευμονικά ειδήματα. Είχε πει «Κάπως έτσι θα πεθάνω, με ένα μικρό ειδηματάκι θα φύγω». Τα μέλη του είχαν κρυώσει, αλλά ήταν ευλίγιστα. Δεν είχαν ούτε και απέκτησαν έως την ώρα της ταφής και ας πέρασαν πάνω από 35 ώρες τη συνήθη νεκρική ακαμψία. Πολλές αδελφές πήραν το δεξί του χέρι, ένωσαν τα 3 δάχτυλά του και έκαναν πάνω στο μέτωπό τους το σημείο του σταυρού με το προπολού νεκρό χέρι του γέροντα. Μάλιστα, ενώ στην αρχή ήταν κρύος, είχε και πάρα πολύ κακοκαιρία, κρύο, χιόνια. Όταν μεταφέρθηκε στην εκκλησία και κατά τη διάρκεια της νυχτερινής θείας λειτουργίας, ζεστάθηκε τόσο που τα χέρια του κεκοιμημένου γέροντα ήταν πιο ζεστά από των ζώντων. Εκείνη τη νύχτα της εκδημίας του γέροντα, ο κύριος Εμμανουήλ Ιατράκης ανέβαινε το δρόμο από το Ηράκλειο στο σπίτι του με το αυτοκίνητό του. Έκανε και κάνει αυτή τη διαδρομή, γιατί κάθεται λίγο πιο πάνω. Εκείνη τη νύχτα, όπως διηγήθηκε, ανέβαινε αργά το δρόμο, γύρω στα μεσάνυχτα. Τότε είδε από το μέρος που βρίσκεται το κελί του γέροντα ένα φως άπλετο, σαν από τεράστιο προβολέα που φώτιζε το κελί του γέροντα και όλο το μοναστήρι. Του έκανε μεγάλη εντύπωση και όταν πήγε στο σπίτι του, το είπε στη γυναίκα του. «Άσε κάτεχα και τι κάνουν σε αυτό το μοναστήρι τέτοια ώρα και έχουν ανάψει τεράστιες προβολείς που φωτίζουν μέχρι τον ουρανό». Το πρωί έμαθαν για την εκδημία του γέροντα και είπε «Εγώ ανάξιος είδα το Άγιο Φως, την εκδημία του γέροντα». Όταν ειδοποιήθηκε ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Τιμόθεος για την εκδημία του γέροντα, ήρθε αμέσως, τον προσκύνησε, γονάτισε πρώτου φερέτρου του και έκλαψε. Ήταν πολύ ιερείς, οι περισσότεροι πνευματικά του παιδιά. Οι ιερείς που του ενέδισαν την ιερατική του στολή ομολόγησαν ότι αντίκρισαν ένα οσιακό σκήνομα, ένα λείψανο Αγίου. Το νέο της εκδημίας του γέροντα μαθεύτηκε και γρήγορα άρχισε να κατακλείζει το μοναστήρι πλήθος κόσμου, γνωστών και αγνώστων, παρόλη τη βαρυχημονιά.
αμέτρητοι άνθρωποι πέρασαν και προσκύνησαν και πλήθος πολύ παρακολούθησε την εξόδιο ακολουθία που έγινε την Τρίτη, παραμονή πρωτοχρονιάς, στις 2 το μεσημέρι έως τις 5 περίπου, που τελείωσε και έγινε η ταφή. Ο κόσμος πολλής. Μόνο οι ιερείς πάνω από 30. Ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κύριος Τιμόθεος, προέστη της εξοδίου ακολουθίας. Ήρθαν και ο πνευματικός του γέροντα, πατήρ Βασίλειος Γοντικάκης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Ιβύρων, και ο πατήρ Τείχων, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα, Μονής Μετανοίας του Γέροντα. Η ατμόσφαιρα, κατά τη νυχτερινή Θεία Λειτουργία, κατά την πρωινή Θεία Λειτουργία και ειδικά κατά την εξόδιο ακολουθία, ήταν πολύ συγκινητική. Όλος αυτός ο κόσμος έκλαιγε. Έκλαιγε για τον πατέρα του. «Έφυγε ο πατέρας μας», έλεγαν. «Άγιε πατέρα, γιατί έφυγες και μας αφήνεις ορφανούς?» Οι αδελφές, παρόλη τη μεγάλη τους θλίψη, έκλαψαν βέβαια, αλλά ησύχως κατά την παραγγελία που τους είχε πει ο γέροντας, «Όταν πεθάνω, να μην φωνάζετε και κλαίτε, να μου διαβάζετε το ψαλτήρι και το Ευαγγέλιο και να μου κάνετε κομποσκίνη». Παρόλο τον ανθρώπινο πόνο του χωρισμού που συνείχε όλους, μόλι τη θλίψη της πνευματικής ορφάνιας που είχε πλακώσει όλες τις καρδιές, όμως υπήρχε διάχυτη μια χαρά, μια χαρά αναστάσιμη που πήγαζε από το νεκρό εκείνο σώμα, γιατί ήταν κατοικητήριο του Παναγίου και ζωοποιού πνεύματος. Κάποια στιγμή άρχισε κάποιος αυθόρμητα μπροστά στο ανοιχτό μνήμα, την ώρα που κατέβαζαν μέσα το σκήνομα του γέροντα, να ψέλνει το Χριστός Ανέστη. Χίλια στόματα το πήραν, χιλιάδες καρδιές σκύρτησαν εκείνη την ώρα, από αναστάσιμη χαρά, από θεϊκή παρηγοριά. Το απέριτο μνήμα του γέροντα αμέσως έγινε τόπος προσκυνήματος. Μέχρι και σήμερα, πλήθος ανθρώπων περνάει και ακουμπάει σε αυτό το μνήμα τους καημούς, τα βάσανα, τους πόνους, τις λαχτάρες του. Και ο γέροντας, όπως και όταν ήταν ανάμεσά μας, εν σαρκή, έτσι και τώρα, είναι μαζί μας εν πνεύματι. Κανένας δεν αφήνει να φύγει παραπονεμένος. Όλοι κάτι παίρνουν. Ο ασθενής την υγεία ή τη δύναμη να σηκώσει το σταυρό του, ο πονεμένος την παρηγοριά, ο προβληματισμένος την απάντηση, ο μαθητής, ο φοιτητής την επιτυχία, ο θλιμμένος τη χαρά, ο ταραγμένος την ειρήνη. Πολλοί δεν τον γνώρισαν εν τη ζωή, όμως τον γνωρίζουν τώρα, διότι ο γέροντας ποτέ δεν έφυγε. Η αγάπη του ποτέ δεν εγκατέλειψε τον κόσμο αυτό και η ευωδία της Αγίας Ψυχής του και των Αγίων Λειψάνων του αγκαλιάζει πάντα όλα τα παιδιά του και καθέναν που θέλει να γίνει παιδί του. Το μνήμα του, το κελάκι του, τα λείψανά του και σήμερα πολλούς παρηγορούν, πολλούς νουθετούν, πολλούς οδηγούν, πολλούς πιάνουν στα δίχτυα της αγάπης του Χριστού, της μοναδικής αγάπης του γέροντα και ζώντος και τεθνεώτος. Κατεπόθη ο θάνατος εις Νίκος, πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου άδει το Νίκος. Αγαπητοί ακροατές, άλλη μια ραδιοφωνική εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Στο σημείο αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε και με τη χάρη του Θεού και τις πρεσβείες των Αγίων μας θα τα ξαναπούμε στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Έως τότε, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε. Σύγχρονοι ασκητές, μια εκπομπή μαρτυρία του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως που μας παρουσιάζει σύγχρονες μορφές πίστεως, σιωπής και ασκήσεως. Σύγχρονοι ασκητές, ο βίος, οι διδαχές και η απλότητα των σύγχρονων ασκητών πατέρων στην σημερινή κοινωνία της βουής, των απαιτήσεων και των προβλημάτων. Επιμέλεια Απόστολος Καπουδάκης.